Θα καλημερίσουμε και τον κύριο Γιάννη Παπαχρόνη, τον πρόεδρο του χειροκομείου της Εξάνθης, για αυτό το ξεχωριστό ημερολόγιο που έφτιαξαν, όπου πρωταγωνιστεί η νιώτη της ψυχής. Καλημέρα, κύριε Παπαχρόνη. Παπαχρόνη, καλημέρα στους συνεργάτες σας. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πώς ήρθε λοιπόν. Χρόνια πολλά. Με την υγειά μας πάνω απ' όλα. Πώς ήρθε λοιπόν αυτή η έμπνευση. Όλο σε βάση αναβάζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, από το προηγούμενο Νοέμβριο-Δεκέμβριο μας έκανε μια προσέγγιση η καλλιτεχνική ομάδα φωτογραφίας του εργαστηρίου φωτογραφίας του Ιδρύματος Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης, που έχει έδρα στη Ξάνθη. Αν θυμάστε, ήταν η κυρία Τσουδερού πρόεδρος, η πρώτη πρόεδρος, και τώρα είναι ο κύριος Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος. Ναι, ναι. Και θέλαν τα παιδιά να κάνουν μια προσέγγιση, να έρθουν, να πάρουν την άδεια, να όλη τη χρονιά να ασχολούνται με τους παππούδες, να φωτογραφίζουν. Δεν είχαμε στο μυαλό να σας πω ημερολόγιο τίποτα. Ναι. Ναι. Ήρθανε λοιπόν αρχές Δεκεμβρίου, αρχές Μαρτίου σταματήσαν αναγκαστικά λόγω της καραντίνας και δεν ολοκληρώθηκε η δουλειά τους, γιατί σκοπός ήταν να είχαν φωτογραφικό υλικό στις τέσσερις εποχές. Τον μήνα Νοέμβριο λοιπόν ο κύριος Λιοντιάδης, ο οποίος είναι επικεφαλής φωτογράφος, ο καθηγητής τους να το πω, τρίτης γενιάς φωτογράφος, έχει δυτική επιχείρηση στην Κάρτη, μου έστειλε το υλικό, τα προτέρα των παππούδων. Να σου πω, δεν είχα δει και εγώ τη δουλειά τους. Ήξερα ότι πηγαίναν τα παιδιά, συζητούσαν με τους παππούδες, γιατί δεν πήγαν μόνο για φωτογράφηση. Πρώτα μιλούσαν με τους παππούδες. Προφανώς για να εκλάβουν την ψυχοσύνδεση, τις εμπειρίες του καθενός, μάλλον. Και μου στέλνει αυτά τα 9 πορτρέτα που βλέπετε, όλοι έχετε να δημοσιεύσετε αυτές τις ημέρες. Και σκεφτόμασταν πώς θα τα αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, δεν έχουμε κάνει ποτέ σαν γυροκομείο ημερολόγιο. Ποτέ, μα ποτέ. Και το θεώρησα όταν το σκεφτήκαμε. Μα κύριε Παπαχρόνη, με συγχωρείτε, επειδή βλέπουμε τις φωτογραφίες. Είναι εκπληκτικές. Είναι η έκφραση των παππούδων και των γιαγιάδων που φιλοξενείται στο γυροκομείο. Μιλάνε από μόνες τους, πραγματικά. Δεν ξέρω αν τη διαφορά έκανε ο φωτογράφος ή τα μοντέλα. Ξέρω πάντως ότι αποτυπώνεται η ψυχή τους σε αυτές τις φωτογραφίες. Ήταν ένα μικρό φωτογραφικό στούντιο μέσα στην καταστάσεις του γυροκομείου. Ενδυματολόγοι, μακιγιές, εξοπλισμός, και τα μοντέλα. Πόσο πρακτικά ευχάριστα πέρασαν οι ώρες τους και πώς στέλνουν το μήνυμα αισιοδοξίας και της ελπίδας οι ηλικιωμένοι μας εκεί. Ακριβώς. Στις φωτογραφίες που βλέπουμε. Κύριε Παπαχρόνη, πώς υποδέχθηκαν αυτή την πρόταση. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι ένας προβληματισμός είναι αν αυτό που βλέπουμε δεν είναι η αληθινή εικόνα. Είναι μια στιγμή που αποτυπώνει ο φακός, γιατί κατά τεκμήριο αυτό που θεωρούμε είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν στα γυροκομεία και μόνοι νιώθουν, κάποιοι από αυτούς μπορεί να νιώθουν και εγκαταλελειμμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Συνεπώς δεν είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι ή τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε. Εδώ βλέπουμε χαμογελαστούς ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Άρα λοιπόν. Αυτή η εικόνα επικρατούσε και επικρατεί στα περισσότερα γυροκομεία, κύριε Παυλόπουλε, όπως το λέτε. Ναι. Απλώς εμείς, και σας καλώ και τους τηλεθεατές, σιγά σιγά να γίνονται φίλοι μέσω του Facebook στο Μέγα Βασίλειο. Ναι. Θα δείτε ότι είμαστε ένα γυροκομείο που τα 7, 8, 9 τελευταία χρόνια το χαμόγελο και η χαρά είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Τώρα ζοριζόμαστε τις 11 μήνες της καραντίνας, γιατί είναι και τα γαλάντια που κάνουμε και εκδηλώσεις είναι τρικούβερτα, έτσι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έλα, Πινελόπη. Ναι, η φωτογραφία είναι, δείχνει αυτό που αισθάνεται και βγάζει ο καθένας από εμάς. Δεν μπορεί να είναι ψεύτικο αυτό που βλέπουμε και πραγματικά αυτό που μας δίνει την ελπίδα, όπως είπες τώρα, και την αισιοδοξία από αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να τους αποκαλούμε οι απόμαχοι της ζωής. Είναι όμως οι άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν σε όλους εμάς να προχωρήσουμε παραπέρα. Και είναι αυτό που αισθάνονται, αυτό που νιώθουν. Δεν μπορεί να είναι ψεύτικη αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Και είναι αυτό που λέει ο κύριος Παπαχρόνης, ότι πραγματικά με τη διάθεσή τους και τη θέλησή τους αποτύπωσαν ακριβώς αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Να σας πω ότι τα παιδιά υποτογράφηκαν ατέλειωτες ώρες συζητήσεων με τους παππούδες. Γι' αυτό σας το είπα.
Μετά βγήκαν τα αποτελέσματα με τις φωτογραφίες. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα πορτρέτα, γιατί έχουν πάρα πολλά φωτογραφικό υλικό από την καθημερινότητά τους, από το χειμώνα βέβαια, γιατί σας είπα ότι θέλανε να αποτυπώσουν τις τέσσερις εποχές, mm-hmm. το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα το αξιοποιήσουμε. Να φανταστείτε ότι ο πρόεδρος ακόμα δεν έχει δει όλο αυτό το υλικό που υπάρχει το μη επεξεργασμένο. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο πάντως, είναι πολύ όμορφη η ιδέα σας. Τώρα αυτό θα το μοιράσετε, κοιτάξτε, θα το πουλήσετε. Ποιο τι θα το κάνετε. Ναι, ποιο ήταν το σκεπτικό τώρα. Εμείς βγάλαμε 70 κομμάτια συλλεκτικά για να έχουν τα συγκεκριμένα μοντέλα, ας πούμε, στα δωμάτια τους, να έχουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και να έχουν και κάποιοι φορείς όπως το Ίδρυμα Νιάρχος που μας βοηθάνε οικονομικά, μεγάλες ναι. εταιρείες που μας συμπαραστέκονται. Δηλαδή το διαθέταμε έτσι δωρεάν για να μοιραστούμε τη χαρά μας όπως ναι. τόσα χρόνια μας βοηθάνε. Λοιπόν, το θέμα είναι όταν μετά όμως. Στείλαμε τις αποστολές, στείλαμε και την κυρία Σακελαροπούλου. Ξέρετε ότι κατά το ίμιση η καταγωγή της είναι από την Ξάνθη. Στείλαμε και την αυτοκίνητο ναι. στην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν τελειώσαν οι αποστολές, ως ήθιστε, ανεβάσαμε και αυτό το υλικό στο Facebook, στο προφίλ του Μέγα Βασιλείου του Ιδρύματος. Και από εκεί και πέρα αρχίσαν οι κοινοποιήσεις και λοιπόν, γίνεται ανάρκωστο. Δεχόμαστε παραγγελίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Mm. Και προφανώς σκεφτόμαστε τώρα πλέον να κάνουμε επανεκδόσεις, κάνουμε με παραγγελίες πλέον, γιατί δεν ήταν στο μυαλό μας. Δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ ημερολόγιο. Ποτέ. Κύριε Παπαχρόνη. Και τώρα έχω και προτάσεις και για επόμενες χρονιές. Λέω, παιδιά, χαλαρώστε, γιατί είναι η πρώτη προσπάθεια, είναι πολύ ποιοτική δουλειά. Οτιδήποτε άλλο βγει πρέπει να είναι του ίδιου επίπεδου και ακόμα μεγαλύτερο. Ξέρετε, είναι και η... Αλλά δεν ξέρω τα μοντέλα μας. Κύριε Παπαχρόνη, τι είπαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες όταν το είδαν αυτό τυπωμένο, όταν είδαν την εικόνα? Κοιτάξτε, δυστυχώς δύο από το ένα κύριο και μια κυρία τους έχουμε χάσει μέσα στη χρονιά. Και νομίζω να κάνω μια αναφορά ότι το καλύτερο μνημόσυνο που θα μπορούσε να είναι αυτό εδώ που το θυμόμαστε. Οι υπόλοιποι το χαίρονται. Εντάξει, κάνουμε τόσο πολύ. Δεν ξέρουν τώρα τι έχει πάρει τόση δημοσιότητα, να σας πω την αλήθεια. Κύριε Παπαχρόνη, η δουλειά μιλάει από μόνο της ούτως ή άλλως, γι' αυτό έχει πάρει τόση δημοσιότητα και γι' αυτό έχετε και τόσες παραγγελίες. Το σημαντικό είναι όταν κλείσει το πιστόφυλλο του ημερολογίου, οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν χαμογελαστοί. Σε αυτή τη δομή. Λέει ο κύριος Παπαχρόνης ότι το έχουν καταφέρει. Δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Είναι πιο σπουδαίο αυτό ακόμη από αυτό που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες αυτές. Λοιπόν, καλημέρα. Κύριε Παπαχρόνη, περιμένουμε να εμβολιαστούμε. Περιμένουμε να ανοίξει το επισκεπτήριο. Περιμένουμε να αρχίσουν οι εκδηλώσεις μας. Αν μας παρακολουθείτε από το Facebook, σίγουρα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχετε υλικό για να μας κάνετε πάλι να μας καλέσετε για ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά.